που έγραφα τη θετικό μετρό ότι ενώ υπήρχαν έστω κάποιες μικρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση του έργου όλους τους τελευταίους μήνες, η στάση της κοινοπραξίας, δηλαδή των ιδιωτικών τεχνικών εταιριών, ήταν προδιαγεγραμμένη με βασικό χαρακτηριστικό της τον εκβιασμό, ούτως ώστε να πετύχει μεγαλύτερα κέρδη. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε έγγραφο, το οποίο το έχουμε στα χέρια μας και είναι δημοσιοποιημένο, της Αττικό Μετρό, με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2014, από ό,τι βλέπω, αναφέρεται και σε προηγούμενα, με το οποίο η Αττικό Μετρό ζητάει την πρόσληψη 157 εργατοτεχνητών για τη συνέχιση αρχαιολογικών έργων και μετά από αυτό έχουμε την εκβιαστική λύση της κοινοπραξίας από πλευράς μιας τεχνικής εταιρείας.